και να αναφερθούμε σε μία δράση του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Στο πλαίσιο λοιπόν προγραμμάτων Εράσμους. Πού πήγαν το Μάιο τα παιδιά, από τις 7 έως και τις 14. Στην αγαπημένη μου Ισπανία. Ναι. Και βεβαίως με αφορμή η δημιουργία ταινίας μικρού μήκους. Μάλιστα. Βλέπουμε και φωτογραφίες. Ένα ταξίδι, το γράφουμε και στον τίτλο, γεμάτο εμπειρίες. Και μόνο τα χαμόγελα των παιδιών βέβαια αρκούν για να επιβεβαιώσουν πόσο όμορφα και πόσο ξεχωριστά πέρασαν. Στόχος ήταν η δημιουργία μια ταινίας μικρού μήκους και δεν νομίζω να υπάρχει καταλληλότερος από τον κύριο Αλέξη Τζορμπατζάκη, υποδιευθυντής του σχολείου και βέβαια εκπαιδευτικός πληροφορικής. Πάμε να τον συναντήσουμε καταλληλότερος για να μας δώσει απαντήσεις, για να μας βάλει στο κλίμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, τι κάνετε, μια χαρά. Πόσο σημαντικές, κύριε Τζορμπατζάκη, αυτές οι δράσεις, εγώ τις χαρακτηρίζω καμιά φορά και εξωσχολικές, εντός εισαγωγικών, εναλλακτικές δράσεις, που βγάζουν τα παιδιά έξω από την αίθουσα, έξω από το σχολείο, επικοινωνούν με συνομιλίκους τους από διαφορετικές χώρες και γυρίζουν με εφόδια, βέβαια, και με όνειρα, ακόμα περισσότερα. Η σημασία αυτών των προγραμμάτων και των δράσεων είναι τεράστια. Για οποιοδήποτε σχολείο αναλαμβάνει τέτοιες δράσεις, κυρίως γιατί τα παιδιά έρχονται επαφή με εμπειρίες και γεγονότα και δράσεις που πολύ δύσκολα θα μπορούσαν, όπως το είπατε πολύ σωστά, σε ένα ενδοσχολικό περιβάλλον να τις ζήσουν, να τις υλοποιήσουν. Για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψε το συγκεκριμένο ταξίδι? Ναι. Πολύ ωστά. Είναι στα πλαίσια ενός προγράμματος που ονομάζεται Euro Movie Makers. Είναι μέσα στο δεύτερο στάδιο αυτής της δικασίας, δηλαδή στη δεύτερη συνάντηση. Την πρώτη συνάντηση που έγινε με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα το Μάρτιο, ξεκινήσαμε και γυρίσαμε το πρώτο κομμάτι της ταινίας, όπως σωστά είπατε, μια ταινία μυθοπλασίας με θέμα, με ήρωα, έναν νεαρό αρχαιολόγο που αναζητά τα ίχνη και στις 5 αυτές τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα ίχνη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού. Και μέσα από την αναζήτηση αυτή βγαίνουν και οι πολιτισμικές διαφορές, αλλά και κοινά στοιχεία που προέκυψαν, γιατί πέρασε από αυτά, από και τις 5 αυτές τις χώρες ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αδριανός, αλλά βγαίνουν και πολιτισμικά στοιχεία κάθε χώρας που πραγματικά προβάλλουν συνολικά στην Ευρώπη, μέσα από αυτήν την ταινία θα προβάλλουν τη χώρα αυτή. Άρα σε κάθε συνάντηση γυρίζεται ένα κομμάτι αυτής της ταινίας, η οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά. Οπότε έχετε προγραμματίσει και άλλο ταξίδι με τους ίδιους μαθητές σε κάποια άλλη χώρα για να γίνουν τα γυρίσματα? Πολύ σωστά, συμμετέχουν μαθητές και από τη δική μας χώρα και από άλλες. Υπάρχει, το επόμενος προορισμός είναι στη Γαλλία, την κοιτίδα του κινηματογράφου, όπου ξεκίνησε στη Λιόν συγκεκριμένα, όπου έγινε και η πρώτη ταινία. Θα συμμετέχουμε σε φεστιβάλ, το φεστιβάλ Λιμιέρ εκεί. Θα γυρίσουμε και εκεί κομμάτια της ταινίας. Συνεχίζουμε στην Ιταλία και ολοκληρώνουμε στη Ρουμανία τον Μάιο της επόμενης σχολικής χρονιάς, έχοντας ολοκληρώσει ένα ταξίδι όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, γνωρίζουν τη μαγεία του κινηματογράφου και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτή την πρωτοβουλία? Τι σας λένε γενικά, πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους? Βιώνουμε και μια δύσκολη συγκυρία, τα παιδιά, ξέρετε, η ψυχολογία τους επηρεάζεται. Είναι και μια διέξοδος. Ειλικρινά, μετά από τις χρονιές αυτές του COVID, ήταν μια τεράστια διέξοδος για τα παιδιά. Όσα μπορέσανε, και δόθηκε ευκαιρία σε πάρα πολλά παιδιά στο σχολείο μας να ζήσουν την εμπειρία που να ταξιδέψουν, να φιλοξενήσουν παιδιά από άλλες χώρες. Ζήσανε πράγματα τα οποία δύσκολα φαίνανε. Υπάρχουν παιδιά που δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ εκτός της Κρήτης, δεν είχαν μπει ποτέ σε αεροπλάνο. Δεν είχαν γνωρίσει αισθητικά άλλες πολιτείες, άλλες χώρες και άλλες κουλτούρες. Η εμπειρία τους είναι όλα τα παιδιά ενθουσιασμένα. Ζήσανε μοναδικές στιγμές και συνεχίζουν να τις θυμούνται με μεγάλη χαρά και
νοσταλγία. Και το πιο σημαντικό, κύριε Τζορμπατζάκη, είναι το γεγονός ότι σε προηγούμενες γενιές, παίρνοντας παράδειγμα έτσι τη δική μου αλλά και άλλες, το Εράσμους και αυτή η επικοινωνία με παιδιά στην ηλικία μας από άλλες χώρες ήταν ένα όνειρο για το πανεπιστήμιο. Τώρα όμως αυτό έρχεται και στο σχολείο. Οπότε φαντάζομαι ότι τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά, από τις πρώτες ηλικίες και να συναναστρέφονται με άλλα άτομα και οι ξένες γλώσσες νομίζω παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους γιατί βλέπουν ότι μπορούν να τις αξιοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Ακριβώς. Γίνεται πολύ μεγάλη χρήση της αγγλικής γλώσσας. Εξοικειώνεται πολύ με την γλώσσα αυτή αλλά και την επικοινωνία με άλλα άτομα από άλλες χώρες. Βλέπουν και πόσο καλά εξασκημένοι, ας πούμε, έτσι είμαστε κι εμείς στη γλώσσα αυτή και αποκτάνε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.